Μετά από δύο συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας, με Φάρσαλα και Έσπερο Λαμίας, η Ένωση υποδέχτηκε το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Αλεξάνδρα Δήμογλου τη Γέφυρα, που είναι μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ και έχει στόχο την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία. Ήταν ένα ντέρμπι όπου η ομάδα του Νίκου Πενταζίδη είχε πολύ καλή ψυχολογία μετά τις αλλεπάλληλες νίκες στο πρωτάθλημα. Η Ένωση κατάφερε να πετύχει σπουδαία νίκη στον πόντο επί της γέφυρας στο κλειστό Αλεξάνδρα Δήμογλου με 63-62 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ειδικά στο φινάλε του αγώνα. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 18-19, 31-35, 48-49 και 63-62 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Πας Γιάννενα συνέτρεψε τον Καόξ την ώρα που και τα Φάρσαλα είχαν άνετο απόγευμα κόντρα στον Έσπερο Λαμίας. Μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Δόξα Λευκάδας, Πολύγυρο και Πρωτέα Γρεβενών κόντρα σε Κομωτινή, Στρατόνη και Ευκαρπία αντίστοιχα. Σήμερα παίξαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα της Γέφυρας, παρόλο που η βαθμολογική της θέση είναι τέτοια, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα σαν την αγωνιστική που έχει. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ νευρικοί, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολύ λάθη. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, χάσαμε βολές, λάθη προσωπικά, τα οποία θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αμυντικά. Είχαμε κάποια κενά. Στο δεύτερο ημίχρονο τα βελτιώσαμε. Παρόλο που στο τέταρτο δεκάλεπτο μπήκανε από το 3, στα πρώτα 3 λεπτά ήδη είχαμε 4 φάουλ που μας δώσαν οι διαιτητές. Παρ' όλα αυτά σταθήκαμε εκεί πέρα, δεν πτωηθήκαμε, παίξαμε την άμυνά μας και ήρθε το νικηφόρο αποτέλεσμα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα που η ομάδα της Καβάλας δέχτηκε το τρίποντο, ποια ήταν η αντίδρασή σας? Η αντίδραση ήταν να παίξουμε μια καθαρή άμυνα, ήταν στους 4 πόντους στο παιχνίδι, ήταν να παίξουμε μια καθαρή άμυνα για να πάρουμε την άμυνα και να πάμε στην επίθεση. Δεχτήκαμε από μια πάσα η οποία ήταν κλεισμένος, τους κλείσαμε πολύ καλά και δεν είχαν επιλογή, πετάξα την μπάλα. Μπήκε το καλάθι, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει τον νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτά γίνονται στο μπάσκετ, έβαλε ένα τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Coach, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στον πόντο, ποια είναι η άποψή σας? Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για τον κόσμο, σε μια πολύ μπασκετική πόλη, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια που κρίνονται στον πόντο είναι θέμα λεπτομεριών. Μια λεπτομέρεια δικιά μας, υπέρ ή κατά, και μια αντίστοιχα από την άλλη ομάδα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Τι έκανα. Στο τέλος του αγώνα ψάχνατε το καλάθι οπωσδήποτε για να πάρετε την νίκη. Αλλά είδαμε και την προηγούμενη φάση πάλι να πετυχαίνετε τρίποντο και να σε ξαναβάζει στο παιχνίδι. Εντάξει, κερδίζαμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι είχαμε διαβάσει καλά το παιχνίδι, παίζοντας μια ομάδα που προερχόταν από δύο εκτός έδρας νίκες, δηλαδή καλές νίκες και πολύ καλή ομάδα ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά, διαβάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, πήγαμε καλά. Θεωρώ είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ που δεν βάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο και κάποιες αδράνειες, και γι' αυτό και το μάτς πήγε εκεί. Τώρα, εκεί σας είπα, ήταν θέμα λεπτομεριών. Πήγαν αυτοί τέσσερις, η Καβάλα πήγε 4 πόντους μπροστά, θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς. Εντάξει, τι έκανα. Έτσι είναι το μπάσκετ.